Μένουμε πάντα παιδιά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλησπέρα στον πρόεδρο Γιώργο Καρατζαφέρη. Καλησπέρα κυρία Σοφία, τρίτωσα. Πολύ θανατικό η αλήθεια είναι, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τρίτωσα, Ειρήνη Παπά, Κος, ναι. Καζάκος, Μάρθα Καραγιάννη. Όλοι μαζί. Βέβαια, σε μια εβδομάδα. Αυτή την κοπέλα, όπως σου είχα πει και σαν ύποπτο χρόνο, την αγαπούσα και την εκτιμούσα πάρα πολύ. Είναι άλλη κατηγορία τώρα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ήταν, ξέρεις, από εκείνες τις στάρ, ξέρω εγώ, που μετά χανόντουσαν. Η Μάρθα Καραγιάννη ήταν μια σταθερή αξία. Μια σταθερή αξία. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν ήταν Ολυμπιακός ποτέ. Ναι. Αν και παντρεύτηκε ένα από τα μεγαλύτερα παικτρόνια του Ολυμπιακού, το Στεφανάκο. Δεν ήταν Ολυμπιακός, αλλά ήταν μια σταθερή ομάδα, ξέρω εγώ, δεύτερη, τρίτη, αλλά Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, θα μου πεις και ο Ολυμπιακός που είναι πρώτη ομάδα, κηδεία είχε χθες, κηδεία είχε προχθές, άλλη κηδεία. Σιγά σιγά, μην τα λέτε τόσο σκληρά από την πρόθεση, από το πρώτο λεπτό της εκπομπής. Αυτό το τελευταίο προπονητή, πώς το λέγανε. Γιατί δεν είναι καλός. Όχι, αυτόν έκανε λάθος, έβαλε ένα δικό τεκείο ο Μαρινάκης, ναι, και του λέει άνοιξε το χρυσό οδηγό στη σελίδα προπονητές. Και αυτός ο βλάκας το άνοιξε στα γραφεία κηδιών. Διάλεξε λοιπόν ένα, τον έφερε εδώ και ο άνθρωπος έπιασε δουλειά. Τι να θάψει. Να θάψει το θρύλο, να θάψει Ανάσταση. Μετά από την κηδεία έρχεται η Ανάσταση. Να θάψει αυτή η ομάδα, η πολυνίκης ομάδα της Ελλάδος. Μην τα λέτε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν συνομήλικο με τον. Ποιος είναι ο συνομήλικος? Πώς το λένε, το καινούριο που έφερε τώρα τον παίχτη. Με το που πήγε ο Καραμπέναν τον υποδεκτικό. Το Μαρσέλο. Με τον Μαρσέλο ήταν συμμαθητές και εγώ στο δημοτικό. Λοιπόν, αυτούς μας έφερε ο κύριος και την πάτησε ο Ολυμπιακός. Έτσι λοιπόν, η Μάρθα μας, η δικιά μας Μάρθα, γιατί η κουβέντα είναι για τη Μάρθα. Ναι. Ήταν πάντα στη ζωή μας, πάντα την αγαπούσαμε. Εγώ έχω και ένα ωραίο ιστορικό να πω με τη Μάρθα. Τι ιστορικό? Είμαι πιτσιρικάς. Ναι. Όταν λέμε πιτσιρικάς, πιτσιρικάς κάτω από 20 ετών. Ναι, κάτω από 20 ετών. Και γίνεται 21η Απριλίου και ήμουν στην αεροπορία. Μας καλεί ένας διοικητής που είχαμε αυστηρός τότε επί Ρουτσάκος και μου λέει να σου πω, μάλιστα με φωνάζανε γεγέ. Εσένα η δουλειά σου θα πάει να φέρεις μεγάλους καλλιτέχνες για το Πάσχα εδώ. Γιατί δίπλα οι πεζικάροι, οι οποίοι πεζικάροι είχαν καταλάβει όλο το πεντάγωνο και ήταν τόσο δημοκρατικά τα πράγματα που μας πυροβολούσαν, μας είχαν έτοιμους δηλαδή στο στόχαστρο με πυροβόλα απέναντί μας, εμάς τους αεροπόρους. Γιατί ο δικός μας αρχηγός, ο Αντωνάκος, δεν είχε εργώσει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν το ζητούμε όλη την Κυριακή. Εγώ θέλω να μου φέρεις μεγάλα αστέρια εδώ για να την πω στους πεζικάρους. Μου δίνει ένα τζιπ, πάω το βράδυ και βρίσκω πρώτο τον Γιώργο τον Τζαμπέτα. Γιώργο, είσαι αεροπόρος αυτό, θα έρθει σε εμάς, εντάξει. Έγινε Γιώργο, άρα τον κλείνω. Μετά πηγαίνω σε ένα κέντρο στην Πλάκα και τραγουδούσε η ιερότερη, τότε η ιερότερη, σαφώς η ιερότερη, χωρίς αμφισβήτηση, Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ποια ήταν? Η Μέρα Ελεξοπούλου. Πάω, της λέω αυτό και αυτό θέλω, το θέλω. Εντάξει, μου λέει Γιώργο, έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο και έπαιζα τραγούδια της τότε και είχαμε μια επαφή. Και συνεχεία φεύγω και πηγαίνω να βρω τη Μάρθα Καραγιάννη. Πήγα στο σπίτι της, η Μάρθα εξαιρετική, περιπητική πάντα. Της λέω το story, Μάρθα αυτό και αυτό θέλω. Και μου λέει έγινε αεροποράκι και την Κυριακή ήρθε. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο ψήλωσα εγώ όταν είχα τρία μεγάλα τέτοια αστέρια, χώρια τους πιο μικρούς, και πόσο με τίμησε και η Μάρθα. Ωραία περάσατε στην αεροπορία. Όχι, μου δημιουργούν ωραίες αναμνήσεις, έχω ωραίες αναμνήσεις με ωραίους ανθρώπους. Ναι. Η Μάρθα έφυγε από τη ζωή, θα μπορούσε ακόμα, είχε ένα τράτο, άλλα 15 χρόνια δηλαδή για να φτάσει την ηλικία της Ειρήνης Παπά, λέω. Μπορούσε, είχε τράτο, αλλά άλλες με βουλή ανθρώπων. Και είχε αυτή τη ζωντάνη όμως. Η Μέρα Ελεξοπούλου έγινε οικουμένη εδώ στην Αττική. Αλλά με όλους αυτούς είχα πολύ ασφαλής, όπως και με τον Κώστα τον Καζάκο. Αυτό το αέρινο κορίτσι. Μάρθα Καραγιάννη. Ζωντάνια για ζωή, πάντα με το σκέρτσο, με την κίνηση. Καλό παιδί, καλό παιδί. Όλο γελούσε, δε. Εγώ δεν νομίζω ότι είχε εχθρούς η Μάρθα Καραγιάννη. Και ήταν και αγαπημένο του ποδοσφαίρου. Και μοιρασμένα τα πράγματα. Τι εννοείται μοιρασμένα? Παντρεύτηκε τον Στεφανάκο του Ολυμπιακού και συνεχεία ο μεγάλος της έρωτας ήταν ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου του Παναθηναϊκού. Ναι. Συνδύασε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη ζωή της. Ναι, λοιπόν, στενοχωρήθηκα δηλαδή όταν με πήραν και μου είπαν... Ευνηδιάστηκαν οι περισσότεροι. Δεν ευνηδιάστηκαν, εγώ ήξερα ότι έχει αυτό. Εντάξει, υπήρχε μια τελεπορία τα τελευταία χρόνια, αλλά με τον τρόπο που ανακοινώθηκε... Είχε εξαφανιστεί, είχε έτσι. Ναι. Έτσι λοιπόν τώρα από τις μεγάλες κυρίες μας έχουν μείνει θαρό δύο, ίσως και κάποια που δεν έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή είναι η Μέρη Χρονοπούλου, η Μάρο Κοντού. Έχει μείνει της. Ίσως και κάποια άλλη που δεν φέρνω στο μυαλό μου, αλλά ναι, μία-μία αποχωρούν. Από τη γενιά του κινηματογράφου. Πάμε να δούμε... Ναι, αλλά ήταν και σε όλο του 40, δεν ήταν μεγάλη. Δεν ήταν μεγάλη, για φαντάσου ότι... Έχουν φύγει 25 χρόνια και 30 χρόνια η Τζέννη Καρέζη και η Πιουκλάκη για να καταλάβεις τι λέμε. Που ήταν τελείως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά για την Τζέννη Καρέζη, διαφορετικά τα χαρακτηριστικά για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για να τα λέμε. Ναι, τα είπαμε στην αρχή, ο Ολυμπιακός κτλ. Λοιπόν, για να δούμε... Ένα μικρό αφιέρωμα. Λοιπόν, φεύγουμε από τα τρυφερά και πάμε στα πεζά. Τι πεζά έγινε τώρα? Είχαμε το Σαββατοκύριακο. Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έκλεισε με τον κύριο Τσίπρα. Ωραία τα είπε ο κύριο Τσίπρας. Ωραία παρουσίαση του προγραμμάτου. Γιατί αυτό το παιδί ταλαιπωρείται, μωρέ? Γιατί ταλαιπωρείται αυτό το παλιγάρι? Γιατί ταλαιπωρείται? Γιατί να πάει Θεσσαλονίκη, να μαζέψει όλους αυτούς τους έτσι? Δεν έβαζε την ομιλία του 14. Δεν άλλαξε τίποτα. Ή 14... ή 19, τα ίδια πράγματα. Λες και δεν κυβέρνησε 5 χρόνια, λες και δεν έγκλειψε, δεν προσκύνησε, τα ίδια και τέτοια. Τότε θα βάλω 100.000 στο δημόσιο και ευτυχώς που δεν πρόκανε. Ναι, λοιπόν, αλλά ήταν κοστολογημένο. Τώρα λέει, ξέρω εγώ, θα κρατικοποιήσω τη ΔΕΗ. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ μαζί σου αγοράκι μου. Έτσι. Οι άλλοι τι θα γίνουνε? Τι εννοείται οι άλλοι? Που μοιραστήκαν την πίτα. Τώρα δεν μιλάει για την άγια οικογένεια, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, σου λέει για όλους εμάς στη μεσαία τάξη. Ρε παιδί μου, θα κρατικοποιήσεις τη ΔΕΗ. Εντάξει, δεν ακούγεται τώρα ωραίο. Θα κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ, χωρίς όμως τη σπλήνα, τα πνευμόνια, το σηκώτη, την καρδιά. μετά πάρ' το άλλο το κουφάρι και κρατικοποίησέ το. Θα δει. Μα μετά. Έχει πάρει ο Βαρδινογιάννης ένα κομμάτι, έχει πάρει ένα κομμάτι ο Μητυλινέος, ένα κομμάτι ο Περιστέρης, όλοι αυτοί. Έτσι, επομένως λοιπόν τι θα κρατικοποιήσει. Έχεις τη δύναμη, έχεις τον τρόπο, δύνασε να το πάρεις όλη την ενέργεια πίσω. Δεν μπορείς, άρα μόκο. Γιατί δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας, όλοι δεν μπορεί. Έδειξε πώς μια δυναμική. Πώς θα το κάνει αυτό, τώρα δεν μπορεί, δεν μπορεί να το κάνει. Να πει κρατικοποιώ την εταιρεία. Μα το 2015 όταν έκανε την ιδιωτικοποίηση, ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ, ήταν πιεσμένος, είχε άλλα πράγματα μπροστά του. Ενώ τώρα σου λέει είναι όλα ξεκάθαρα, μπορώ να την κρατικοποιήσω. Να μας πει πώς. Αυτό είναι σε δεύτερο πλάνο. Όταν υπάρχει μια δυναμική υπάρχει. Τον έχω ονομάσει τον κύριο πώς? Πολιτικό μπουραφολόγο. Όχι. Δεν το, γιατί έδωσε το στίγμα, το στίγμα που θα επικρατήσει στις εκλογές. Σου λέει, τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δίλημμα, χάος η Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας το έθεσε διαφορετικά. Για να πάμε, που μίλησε για την τερατογέννηση και έστειλε το πολιτικό μήνυμα. Για πάμε. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει τερατογέννηση στην πιθανότητα να μην είναι ο ίδιος στην εξουσία, ξανά. Φαντάζομαι όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί τερατογέννηση να συνεχίσει να είναι στην εξουσία και να συνεχίσει αυτές τις πολιτικές. Μιλήσατε για τρικομματικές κυβερνήσεις, δηλαδή για την πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, αυτό πράγματι θα ήταν τερατογέννηση. Όπως ήταν τερατογέννηση η σύμπλευση που οδήγησε, ας πούμε, και στη συρρίκνωση ενός κρατεού κόμματος, του πιο κρατεού τη μεταπολίτευση, Πασόκ. Δεν έχω να δώσω εξηγήσεις σε κανέναν. Είμαι απόλυτα σαφής. Δεν παρακολουθούσα κανέναν. Δεν έδωσα εντολή για κανέναν. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, για υπηρεσιακούς λόγους, που αυτή έκρινε, με συνδρομή εισαγγελέως σε επαναλαμβάνω, έκρινε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έρευνα στελέχη που τότε ήταν στην επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η προσπάθεια του φθηνού συμψηφισμού αποδεικνύει την ενοχή του κ. Μητσοτάκη. Έχετε μιλήσει με πολύ σκληρά λόγια για κοινοβουλευτική εκτροπή, για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν έχετε επισκεφτεί τον ρυθμιστή του πολιτεύματος, την Προεδρία της Δημοκρατίας, να θέσετε το θέμα. Από την Προεδρία της Δημοκρατίας, λοιπόν, αυτό το ελάχιστο που περιμένω είναι μια σαφή δημόσια τοποθέτηση. Εις ό,τι αφορά το κυρίαρχο ζήτημα της επίκλησης του απορρίτου. Δεν έχω εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις. Όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν έχει. Είπε όχι για τα όλα. Τι είπε. Δηλαδή παίρνει, αν πάρει την ομιλία, το απόσπασμα αυτό του κυρίου Τσίπρα για την ΕΕΠ, ο Μητσοτάκης, και το δώσει για να πετύχει και το κάνει σημαία, τελείωσε. Δεν χρειάζεται. Τσίπρας, υπογραφή Τσίπρα. Γιατί... Τι παρακάτω έκανε ο Μητσοτάκης ή τι παραπάνω έκανε ο Μητσοτάκης από αυτά που ο κύριος Τσίπρας είπε ως δικαιολογία, γιατί παρακολουθούσαν τα στελέχη. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υφίσταται θέμα. Ο Μητσοτάκης και οι δικοί του το έκαναν θέμα. Δεν το αντιμετώπισαν όπως έπρεπε. Και δεν το αντιμετώπισαν όπως έπρεπε. Όχι από έλλειψη μυαλού, αλλά επειδή θέλουν να είναι γλυκούλιδες με τους άλλους τους απέναντι, για να μην αγριέψουν, θα φτύκαν οι ίδιοι. Τάδε. Αυτό είναι. Τώρα όσο είπε κάποια άλλα πράγματα ο κύριος Τσίπρας... Για την τερατογέννηση. Πώς? Για την τερατογέννηση. Εντάξει. Είναι θέμα εκλογικού συστήματος. Ναι, να πάει να συζήσει με τον κύριο Τρουλάκη, δικαιωμάτων, και τον κύριο Βαρουφάκη. Γιατί? Βεβαίως. Είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Βεβαίως. Και να το αναθέσει πάλι την οικονομία, όπως και την άλλη φορά. Δεν είμαστε σίγουροι. Γιατί βεβαίως δεν μπορεί να τον κάνει υπουργό, ξέρω εγώ, αλληλείας. Δεν του ταιριάζει. Έτσι, τη μόνη σχέση που έχει με τη θάλασσα είναι το ταξίδι να πάει στην Αίγινα, στην ωραία του βίλα. Εντάξει, ας κάνουν. Είπε δε ότι ο Σάκης υπήρξε τέτοια σύμπλευση. Ναι. Βλέπε Βενιζέλου Σαμαρά. Ναι. Τερατογέννηση. Ενώ με τον Καμένο δεν ήταν τερατογέννης. Ήταν μόνο τη μία πλευρά, δεν επίτη την άλλη πλευρά. Εσείς γιατί τα θυμίζετε όλα? Εντάξει. Άλλο το 2012 και άλλο το 2015. Εντάξει, θέλω να σου πω, το 2015, ναι. Δεν θέλω να σου πω, Σοφία, τίποτα περισσότερο από ότι ο άνθρωπος είπε μπαρούφας. Είπε όμως και κάτι το οποίο είναι λογικό, το νούμερο 17. Πάμε. Η δημογραφική πρόκληση δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όσο αρνούμαστε να ενσωματώσουμε τους ανθρώπους που ζουν δίπλα μας. Τους ανθρώπους που τους χρειαζόμαστε στον καταμερισμό εργασίας. Ρωτήστε γύρω σας φέτος. Δεν υπήρχαν σχεδόν πουθενά χέρια εργασίας. Τους ανθρώπους που μετέχουν στην ελληνική παιδεία και στο κοινό γίγνεσθε. Αλλά εμείς κάνουμε πως δεν τους βλέπουμε και δεν τους αναγνωρίζουμε. Αλλάζουμε λοιπόν τη διαδικασία της πολιτογράφησης, απλοποιώντας την εξεταστική διαδικασία, ώστε να αφορά λελογισμένα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων και όχι ειδικές γνώσεις, που ούτε εμείς που βρισκόμαστε περισσότεροι σε αυτή εδώ την αίθουσα θα μπορούσαμε να απαντήσουμε. Ολοκληρωμένο. Δίκαιο έχει το παιδί. Ακριβώς. Μπράβο στο παιδί. Γεια Σοφία. Λένε κάθε μέρα και το πολλαπλασιάζουν και οι αριστεροί ότι είναι πιθανότατη μία σύραξη με τους Τούρκους. Είναι. Και διερωτώ με, ξέρω εγώ, σε μία επίθεση εισβολή βράδυ, όπως έχει προσδιορίσει ο Ερντογάν, μπουκάλουν οι μουσουλμάνοι, εκεί οι εγκαταστημένοι μουσουλμάνοι θα πάνε με τους χριστιανούς? Τώρα αυτό μπροστά στην καλοσύνη του ανθρώπου και της αντιπολίτευσης, τι σχέση έχει? Βέβαια. Εδώ μιλάμε για πολιτικά, πόσα τους ενσωματούς. Δεν είχαμε τώρα, όμως Σοφία εργάτες. Μου, Σοφία μου, κοντεύουμε σχεδόν 1 προς 3. Σε κάθε 3 πολίτες, ναι, ο ένας είναι μουσουλμάνος, ίσως και παραπάνω. Ναι. Ναι. Εάν τώρα πας, Σοφία μου, και είσαι άδικη και έχεις φασίσουσα νοοτροπία, εις το δελτίο εγκληματικότητας, εκεί πρέπει να πούμε την αλήθεια. Είναι μια πλειοψηφία, μας ξεπερνάνε. Είμαστε μια μειοψηφία. Δηλαδή υστερούμε σε βιασμούς, υστερούμε σε μαχαιρώματα, υστερούμε σε κλοπές, υστερούμε σε ληστείες. Υστερούμε, Σοφία. Υπάρχει επιχείρημα όμως από την άλλη πλευρά. Βέβαια. Που έρχεται, σου λέει, κάποιος που πεινάει, κάποιος που θέλει να ζήσει όπως ζει ο διπλανός του, δεν θα φτάσει στα όρια της εγκληματικότητας. Αλλά αυτή δεν είναι εγκληματικότητα. Άρα λοιπόν, είναι αναζήτηση καλύτερης ζωής. Αυτό το φωτεινό παράδειγμα το οποίο ακούσαμε, ναι, σημαίνει ότι όλοι οι ανήμποροι και οι φτωχοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, γηγενείς αν θέλεις οι αλλοδαποί, επειδή πεινάνε και πασοπτασμού οικογένεια, και αυτοί να πάνε να μπουκάρουν στα σπίτια των πλουσίων στα βόρεια προάστια και να τα κάνουν λαμπόγιαλο. Πεινάνε. Όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Μην τα μπερδεύετε. Δηλαδή ισχύει μόνο επί δημοσίες περιουσία αυτό που πει, ενώ δεν ισχύει ιδιωτική. Σε μά πεινά, Σοφία. Και αν δώσουμε παράδειγμα, ναι, ότι μπουκάρουμε για να φάμε, τότε μπορεί να στηθεί μια σταυροφορία και να δεις τι έχει να γίνει στα σπίτια, ξέρω εγώ, του Βαρδινογιάννη, του Λάτση, του Μητυλινέου και των άλλων. Πεινάω, θα λέει ο άλλος. Πώς ακούσαμε τα επιχειρήματα τα οποία εξέφρασε η κυρία Παραδείση και ήρθαμε να βρούμε τα ουρί του παραδείσου του δικού μας. Είναι ένας τρόπος αυτό, αλλά εσείς το παραμενέψατε τώρα. Το πήγατε στην άλλη πλευρά. Γιατί ο κύριος Τσίπρας... Γιατί πήγα στην άλλη πλευρά, Σοφία μου, θέλω επιχειρήματα. Άλλο το αφήγημα της αριστεράς, ότι να ανοίξουμε τα σύνορα, να δώσουμε στους ανθρώπους στα σπίτια μας και όλοι, να δώσουμε και τις υπηρεσίες μας για να ενσωματωθούν. Ας τα ανοίξουμε. Εμείς που θα πάμε. Εμείς που θα πάμε. Άλλο θέμα τώρα, γιατί τα μπλέκετε. Τώρα μιλάμε για τους ανθρώπους, εκείνους που υποφέρουν και έχουν πόλεμο. Σοφία μου, εφημερίδες. Διαβάζεις εφημερίδες. Διαβάζαμε. Στα 10 εγκλήματα σεξουαλικά, οι πρωταγωνιστές είναι όλοι αυτοί. Ναι, δεν τους βοηθάμε να τους ενσωματώσουμε. Εκεί είναι το θέμα. Άρα να φέρουμε κι άλλους, ναι, αλλά πρέπει να έχουμε διαθέσιμες γυναίκες. Να πάρουμε, τις παρουσιάζουμε κάθε μέρα σε μια ωραία εκπομπή, κατά προτιμής και εγώ στο Sky, και να λέμε διαθέσιμη 35, διαθέσιμη 17. Διαθέσιμη. Μα είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Να σας πω όμως, το ένα... Μας βιάζουν τις γυναίκες και εμείς δεν ομιλούμε. Να μιλήσουμε και γι' αυτό και μετά να τα ανοίξουμε τα σύνορα. Να εξασφαλίσουμε φαΐ στους Έλληνες και να τα ανοίξουμε τα σύνορα. Όχι. Να εξασφαλίσουμε ζεστασιά στους Έλληνες και μετά να τα ανοίξουμε. Αυτό τα... δεν είναι αριστερά όμως. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας είπε επίσης και για τον Εύρο. Μπαρουφολόγος. Για πάμε. Όχι, παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε επίσης και για τη συγγνώμη που θέλησαν να ακούσουν κάποιοι για τον Εύρο και σου λέει γιατί να ζητήσουν συγγνώμη. Το ένα πράγμα συνδέεται με το άλλο. Πάμε να το ακούσουμε. Να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί παρεμβήκαμε μπροστά σε μια ανθρωπιστική τραγωδία και υπερασπιστήκαμε το κύρος της χώρας. Να ζητήσουμε και συγγνώμη. Είχαμε ένα δράμα να εκτιλήσεται στον Εύρο. Σε αυτή την νησίδα διεξήχθη ένα δράμα 38 ανθρώπων, το οποίο οδήγησε και στο θάνατο, έναν θάνατο που κανείς βεβαίως δεν θα μπορούσε καν να φανταστεί στις μέρες μας, για ένα κοριτσάκι 7 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Θέλετε λοιπόν να ζητήσουμε συγγνώμη για ποιο λόγο? Να ζητήσουμε συγγνώμη διότι ζητήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση, που έκανε για μέρες ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι 38, δεν τους βλέπει πουθενά, να μας εξηγήσει εάν είναι στο ελληνικό έδαφος να τους σώσει, αν είναι στο τουρκικό έδαφος να διεθνοποιήσει το ζήτημα. Και στο θέμα της νησίδας και το που ανήκει, καταθέσαμε μια ερώτηση. Ορίστε, ξεκάθαρα. Άλλη ερώτηση, ρε παιδί μου. Βρες η διαλέξη. Άλλη ερώτηση, ρε παιδί μου. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι 38 πάνω σε αυτή την νησίδα, την αμφισβητούμενη? Πώς βρέθηκαν? Τους έριξε ελικόπτερο? Τους κατέβασε υποβρύχιο μέσα από τον Εύρο? Πώς βρέθηκαν εκεί και τι θέλανε να κάνουν εκεί? Σημασία είναι ότι βρέθηκαν. Δεν μιλάει για τους συγγενείς του, γιατί αυτές οι μη κυβερνητικές είναι όλοι συγγενείς εκεί, τέτοιων αντιλήψεων. Που σώνει και καλά ήταν ελληνική νησίδα, τώρα είπανε παιδιά είναι τουρκική νησίδα. Εγώ σου λέω πως ακούγαν τον Αλέξη και μπουκάρανε δική μας και λέγανε Τούρκοι, μπήκατε σε τουρκικό έδαφος, να η αφορμή που ψάχναμε. Αυτό θα ήταν μεγάλο θέμα. Ρε είναι επικίνδυνος. Βρε είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Πρέπει να τον βάλουμε σε ζύγι, να προσέχει τι λέει. Άμα δικός μου πετάει εκεί. Πετάει. Όχι. Γιατί επίσης έχω να σας πω, από την εφημερίδα συντακτών σήμερα, η ΜΚΟ Aegean Boat Report δείχνει άνδρες της ελληνικής ακτινοφυλακής με καλυμμένα, λέει, τα χαρακτηριστικά τους, να ηγούνται επιχείρηση απόθεσης πλαστικής λέμβου στα ανοιχτά της Ρόδου, που είχε πάνω πρόσφυγες και μετανάστες. 35 λέει. Δεν πρέπει να υπερασπιστούμε εμείς, δεν πρέπει. Τι δεν πρέπει? Να υπερασπιστούμε. Τι, υπάρχουν λέει πρόσωπα. Γιατί είναι αυτά τα χαρακτηριστικά αναλύουμε, μα γιατί ακριβώς ξέρουν ότι είναι όλοι αυτοί, ξέρουν ότι θα τραβήξουν βίντεο και φωτογραφίες, ναι, ξέρουν ότι θα παίξουν εδώ στα κανάλια, ναι, και σου λέει γιατί εγώ να ρισκάρω αύριο το πρωί να έχω επισκέψει. Μπορεί να είναι μια επίσκεψη αυρότητος από τον κύριο Ρουβίκονα με την θερμή πάντα παρεποίηση. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Θα του πούμε, τον στέλνουμε σε μια αποστολή και θα του πούμε κοίταξε, πρόσεξε το κουστούμάκι σου, το ντυσματάκι σου και το άλλο. Όλες αυτό οι ΜΚΟ λειτουργούν εις βάρος του κράτους. Όλα. Και η ανθρωπιστική βοήθεια, λέει, η προσπάθεια... Πολιτική εκτίμηση κάνω, πολιτική, ναι, εκτίμηση κάνω. Ναι, όχι, απλά λέω για την προσπάθεια, την ανθρωπιστική που κάνουν και το μεγάλο, ναι, αγώνα που, ναι, δίνουν. Ναι. Δεν σας βοηθάει. Προχωράμε κυρία Σοφία. Να προχωρήσουμε λίγο με ένα τελευταίο, εντάξει. Δεν ακούσαμε όμως από τον ντοκουμέντο την ερώτηση του δημοσιογράφου. Επειδή είναι μεγάλη τη έτη, την συμπιέσαμε λίγο, αλλά το στίγμα ο συνάδελφος από τον ντοκουμέντο το έδωσε. Για πάμε. Για το ντοκουμέντο ο κύριος Χατζηνικόλας, την Παρασκευή το βράδυ, εδώ λίγα μέτρα πιο πάνω από εμάς, η αστυνομία διέλυσε μια συναυλία παρουσία 5.000 νέων παιδιών του Θανάση Παπακοσταντίνου. Πετώντας δακρυγόνα και κρότου λάμψης με το πρόσχημα ότι κάποιοι βγήκαν από τη συναυλία και πέταξαν πέτρες. Το ίδιο βράδυ έγινε προσπάθεια σύλληψης δημοσιογράφου του ντοκουμέντου την ώρα που ασκούσε το καθήκον του, με το ίδιο ακριβώς πρόσχημα ότι άψε δίθεν τα εργαλεία της δουλειάς και πετούσε πέτρες στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, χθες το βράδυ, μόνο στην εφημερία του Ερυθρού στην Αθήνα, προσήλθαν 8 νέα παιδιά χτυπημένα από τις δυνάμεις ασφαλείας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, Αν κατά τη γνώμη σας πίσω από αυτό το κρεσέντο αυταρχισμού της Ελλάς βρίσκεται μια προσπάθεια με διάφορα προσχήματα της κυβέρνησης να ελέγξει ενδεχόμενη κοινωνική έκρηξη εν τη γενέση της λόγω του. Καταλαβαίνετε ότι αναφέρθηκε σε όλα τα περιστατικά που έχουν συμβεί τα δύο τελευταία 24 ώρες. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Καλά, τώρα μου λες ντοκουμέντο. Από νέους και φοιτητές που διαμαρτύρονται για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ντοκουμέντο. Μα ενοχλούνται, τι να κάνουμε. Είχαν μάρτυρες στη Ρωσία. Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίει η αριστερά. Ποιοι φταίει? Όλοι αυτοί που κυβέρνησαν και τους ανέχτηκαν. Και την ανοχή την κάνανε θέση αυτή. Και τώρα καταπιέζεται η αριστερά. Βλέπε Παπαδρέου, βλέπε Σαμαρά, βλέπε ξέρω εγώ πριν Καραμαλή, βλέπε. Αυτοί τους ανέχτηκαν, Σιμί τους ανέχτηκαν. Οπότε αυτή σου λέει έτσι είναι και εκτιμένο. Όχι. Αυτό που θα κατακτήσουμε είναι την ευνομία και την εφταξία. Με όποιο κόστος. Τι λέτε? Με όποιο κόστος. Εδώ έγινε και συναυλία. Έχουν ευθύνη και οι γονείς. Έχουν ευθύνη οι γονείς. Ναι. Εδώ... Οι γονείς που ξέρουν τι συμβαίνει, ναι, να πούνε στο δικό τους το 18άρικο, ωραία αγόρι μου, εντάξει, έχει λίγο το μυαλό σου ότι είναι και έξω. Όχι. Το φέρνουμε ανοιγμένο το κεφάλι και μετά φταίει ο μπάτσος. Τα χημικά ήταν πολλά που πέσανε στη συναυλία χθες. Όλα και όλα. Σου λέει... η πολιτεία δεν θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Ποιο ναι νόμο? Ή όχι. Εξαρτάται. Δεν τι εξαρτάται, όχι. Η πολιτεία θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Όχι, μην το βλέπετε έτσι. Το έγκλημα θέλει. Το έγκλημα, τι μου λες μωρέ, πού τα βρήκες αυτά? Την ελευθερία και τη γνώση. Η πολιτεία θέλει να επιβάλλει τον νόμο, είναι νόμος του κράτου. Νόμος καλός, νόμος κακός, νόμος του κράτους. Ναι. Παραπέμπει στο Σοκράτη. 2.500 χρόνια. Τι Σοκράτη? Δεν καταλαβαίνω τώρα. Οι πιτσιρικάδες αντιλούν. Δεν θέλουμε, σου λέει. Θέλουμε να μπορούμε να κυκλοφορούμε τα χασίσια μας, θέλουμε να κυκλοφορούμε την κοκαίνη μας. Ελευθερία είναι αυτό. Λότοφ και όλα αυτά. Και μας εμποδίζεται να έχουμε οικονομική δράση μέσα στα πανεπιστήμια. Ναι, και όλα αυτά. Αυτό είναι ένα είδος ελευθερίας. Γιατί να μην το έχουν? Δηλαδή ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Μην μπλέκεις, Γιώργος Παπανδρέου. Η πολυδημοκρατία οδηγεί στην οκλοκρατία. Παύλα συνδοσία. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε συνδοσία, δεν θέλουμε οκλοκρατία. Θέλουμε δημοκρατία που να σέβεται τους νόμους. Εγώ να σας πω πως... Οι πιτσιρικάδες ασεβούν. Κι όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει αγκαλίτσα. Μην το πείτε... Αγκαλίτσα, είπα, αγκαλίτσα και φυλάκια. Γιατί εγώ θα σας πω τι λέει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, γνωστός τραγουδιστής, πήγε χθες να κάνει συναυλία στο προαύλιο χώρο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν τα μάτα απ' έξω, έπαθε ένα σοκ ο άνθρωπος, έπεσαν και χημικά μετά, λέει, με τις αντιδράσεις. Και αυτό που συνάντησε είναι εικόνα Χούντας. Θυμήθηκε, λέει, τα δύσκολα χρόνια της Χούντας. Και είπε μετά ότι η γνώση δεν προσφέρεται, λέει, στο Πανεπιστήμιο, τη γνώση την κατακτάς με διαφορετικούς τρόπους στη ζωή σου. Ήταν πρωτόγνωρο αυτό που έτσισε. Για πάμε να δοκούσουμε ένα απόσπασμα. Θέλουμε να στηρίξουμε το φοιτητικό κίνημα που πανέβηκε από την όπλη σχεδόν μόνο του ενάντια στη λέλαπα του αυταρχισμού και την καταστολή. Και έχω και ένα λόγο παραπάνω, γιατί έχω περάσει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την Πολιτιστική Σχολή. Η γνώση, κατά τη γνώμη μου, που κανείς παίρνει στα πανεπιστήμια και εδώ, είναι... Είναι αναφουσίας. Είμαι σίγουρος. Τι είσαι σίγουρος? Είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι δεξιών καταβολών. Δηλαδή χρόνια ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και στηρίζει. Είμαι σίγουρος ένας από τους συνάφη τους είναι που θα δικαιολογήσει και να τους φουσκώσει τα μυαλά για τέτοιες πράξεις. Όχι. Πάλι από το συνάφη. Δεν με ενδιαφέρει ο κύριος καθόλου. Και βεβαίως την άδεια την είχαν δώσει οι Βρετανικές αρχές για να γίνει αυτό το οι φοιτητές στην Πανελλαδώρα. Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα χωρίς άδεια στο πανεπιστήμιο. Γιατί είναι φοιτητές. Εντάξει. Και αυτό είναι καταπίεση περιορισμό που λέτε εσείς πρέπει να παίρνουμε άδεια. Εγώ είμαι πέρσι εφταξίας. Υπάρχει κάποιος προϊστάμενος εκεί μέσα. Και αυτός είναι ο πρίτανης και θέλουμε να κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν πήραν άδεια βέβαια για να χτίσουν 3-4 καθηγητές και Βρυτάνης στα γραφεία τους τάφο μέσα. Έτσι δεν πήραν άδεια. Ναι. Τώρα, έτσι που έχετε χαρακτηρίσει τον κύριο Τσίπρα, μου θυμίσετε αυτό που είπε και ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, που λέει ο Τσίπρας είναι κοινικός, δεν έχει πρόβλημα να πει ψέματα. Αλλά το ίδιο ισχύει και για όλο το κόμμα του. Να υπερασπιστεί λέει, τα κομματικά, δεν ζητά σε καμία περίπτωση συγγνώμη. Δεν ζητά συγγνώμη, κύριε Τσίπρας. Άλλη κουλτούρα ο ένας, άλλη καλλιέργεια άλλος, άλλη κοινωνική καταξίωση. Σε όλα υπερτερεί ο Λοβέρδος. Σε ένα πράγμα υπερτερεί ο Τσίπρας. Σε ποιο? Στο οικογενειακό είναι πιο πλούσιος, πιο οικονομημένος. Η οικογένειά του πολύ από αυτή του Λοβέρδου. Κατά τα άλλα ο Λοβέρδος υπερτερεί. Σε μόρφη, σε καλλιέργεια, σε κοινωνικότητα, σε αποδοχή. Αλλά εκεί στα λεφτά τα πολλά δεν μπορεί να τον πιάσει. Είναι ο κύριος Τσίπρας πιο πλούσιος και η οικογένειά του ολόκληρη. Εντάξει, Σοφία μου. Εδώ μιλάμε για τον πολιτικό αρχηγό της αριστεράς. Μήπως τα μπερδεύει. Ναι, εντάξει, πήγαινε. Αν θέλεις, έλα στο σπίτι μου να βρεις το δικό μου. Πήγαινε να δεις το οικογενειακό σπίτι του Τσίπρα. Με κοιτάς που μένει ο ίδιος. Από πίσω τι υπάρχει. Ναι. Το τετράγωνο, λέτε από πίσω που έχει ανοίξει, δεν είναι δικό του, έχει πει. Αυτός μένει στο διαμέρισμα από όπου ξεκίνησε στην Κυψέλη. Ρε πήγαινε στο Διόνυσο να δεις τι συμβαίνει. Έλα τώρα. Ποιον κοροϊδεύουν. Μήπως είναι το εξωτικό του εκεί όμως. Τέλος πάντων. Εσείς είστε αυστηρός για την... Η οικογένεια του Τσίπρα ναι, είναι πλούσια εδώ και 50 χρόνια. Τότε γιατί κατηγορεί το Μητσοτάκη. Πώς? Γιατί κατηγορεί το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι κατηγορεί το Μητσοτάκη. Εγώ σου λέω. Εδώ και 50 χρόνια. Ας είναι καλά η Χούντα. Έδωσε έργα στην οικογένεια. Ας είναι καλά τι είπατε η Βούλα ή η Χούντα. Η Χούντα, η Χούντα. Έδωσε η Χούντα χρήματα στην οικογένεια με Τσίπρα. Έδωσε έργα, ρε παιδί μου, και έβγαλε χρήμα. Έδωσε έργα. Έδωσε και έργα. Γιατί η δημοκρατία έδωσε λεφτά στο χέρι, στον Πόμπολα. Έδωσε έργα και ο Πόμπολας τα έβγαλε. Έτσι δίνω έτσι, διάφορα στίγματα για να κάνει σύγκριση ο καθής. Ναι, αλλά θα πρέπει να το λέτε ξεκάθαρα γιατί είναι και νέοι ψηφοφόροι που δεν ξέρουν στη Χούντα τι έγινε. Αυτά λέω, Σοφία μου. Άρα έγιναν και πλούσιοι. Επίσης, την κυρία Καϊλή, πώς την είδατε, διαφοροποιήθηκε λέει από την απόφαση που είχαν δώσει οι ευρωσοσιαλιστές για το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έγινε μεγάλο θέμα. Ψήφισε, δεν ψήφισε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το γεγονός ότι η κυρία Καϊλή ψήφισε όπως και η Ιταλίδα συνάδελφό της για την κορυφαία θέση έναν υποψήφιο από τον Νότο και συγκεκριμένα τον Ιταλό δεξιό Αλεσάντρο Σιοτσέτη και δεν απήχε από τη διαδικασία σύμφωνα με την απόφαση των Ευρωσοσιαλιστών προκαλεί την έντονη αντίδραση της Καριλάου-Τρικούπη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο, ωστόσο στελέχοι της Καριλάου-Τρικούπη σημειώνουν ότι οι αποφάσεις της σοσιαλιστικής ομάδας έπρεπε να γίνουν σεβαστές. Διαφωνούμε με αυτές τις προσωπικές επιλογές οι οποίες εξάλλου κρίνονται. Η Εύα Καϊλή ωστόσο εξηγεί για την πιο ισχυρή θέση του Ευρωκοινοβουλίου, αυτή του Γενικού Γραμματέα, απήχαμε από μια πολιτική συμφωνία που συνδεόταν και με την απόφαση δημιουργίας μιας ακόμης νέας Γενικής Γραμματείας, όπως και της εσπευμένης διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Όταν τελικά έφτασε η στιγμή έμεινε η επιλογή ανάμεσα σε 4 υποψηφίους. Όλοι προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και κανένας από τους Ευρωσοσιαλιστές. Η συνάδελφός μου από την Ιταλία και εγώ επιλέξαμε εκείνον που εκτιμήσαμε ως πιο ικανό για αυτή τη θέση. Τι έκανε τώρα κυρία Καϊλή. Εντάξει. Τι έκανε εντάξει. Τίμησε και λίγο την καταγωγή του ανδρός της. Και πήγε αντίθετα όμως στην απόφαση του κόμματος. Άρα παιδί μου... αυτή η ωραία κυρία έχει παντρευτεί έναν Ιταλό. Όσο να είναι δημιουργούνται κάποιες επιρροές. Όσον αφορά την ουσία του πράγματος ναι. Έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου. Γιατί η ουρά? Έλα σιγά το θέμα τώρα. Από μεγάλο θέμα το θεωρούν όμως. Βρε σιγά το θέμα. Μήπως είναι η αρχή όμως για επόμενες κινήσεις. Δεν ξέρετε. Είναι ευαίσθητα. Μακάρι, μακάρι. Α, εσείς λέτε μακάρι. Εγώ θα την ήθελα στο δρομολόγιο, του Πηγενέλα. Του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Γενικός υπήν. Σε ποιο δρομολόγιο τώρα λέτε τώρα, μην είναι και περίεργες οι καταστάσεις. Επιστροφή στις ρίζες. Τι σημαίνει επιστροφή στις ρίζες? Όσο δικές μου οι ρίζες είναι αριστερές, ναι, τόσο και οι ρίζες της Καϊλή είναι αριστερές. Α, τις λέτε τώρα να γυρίσεις πολύ πίσω. Όχι, εγώ δεν λέω τίποτα, δεν είπα τίποτα. Εγώ απλώς λέω πράγματα που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν μια πραγματικότητα της σημερινής υφής της κυρίας Εύας Καϊλή. Γιατί περισσότεροι λένε Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ότι τι σχέση έχει με τους σοσιαλιστές. Με τη Νέα Δημοκρατία έχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά τέλος πάντων. Επίσης, επειδή... Αν δεν ψήφισαν οι Ευρωπαίοι λαϊκοί, ναι, η Εύα Καϊλή πώς θα γινόταν αντιπρόεδρος? Α, στην αρχική ψηφοφορία λέτε. Δεν τα θυμούνται όμως όλοι. Πείτε μου τώρα τι ψηφίζετε όταν ακούτε το Μάκη Βορίδη να μιλάει για το ενδεχόμενο συνεργασίας. Για πάμε. Αν γράψουμε τώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασία με την ελληνική λύση, αφήνει ο Μάκης Βορίδης, θα με καρατζηθεί. Δεν θα σας αρέσει πάρα πολύ. Η απάντηση είναι ότι θα είναι μια πολύ περιοριστική και συγκεκριμένη ερμηνεία των όσων λέω. Και πολύ, πολύ περιοριστική. Γιατί εγώ σας λέω ότι εξαρτάται. Δεν μου λέτε και όχι. Ναι, εξαρτάται. Είναι προφανές ότι ο κύριος Βελόπουλος είναι σανίδα. Κοιτάτε, εξαρτάται, επαναλαμβάνω, αλλά εγώ εκεί δεν θα απέκλεια κανέναν. Γι' αυτό λέω ότι είναι περιοριστική ερμηνεία. Εγώ δεν θα απέκλεια κανέναν. Εντάξει, ο Βορίδης με τον Βελόπουλο, ναι, ήταν στην ίδια συνωμοτική ομάδα τότε. Θυμάμαι από το 10 που θέλω να κρατάω. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η Σουσιαδίνο. Όμως, εγώ τον Βελόπουλο το συνάντησα στη ζωή μου το 95-96 ως Πασόκο. Με Πασόκο τον αδερφό του, το Βενιέρη. Ένας λέγεται Βενιέρης, ο άλλος Βελόπουλος. Ο οποίος ήταν αρχιπασόκος. Και ο Μεν Βενιέρης προανήφετο για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε σκάτος, ναι, και ο Βελόπουλος από το κέντρο, από το Πασόκ μάλλον, είδε ότι είναι άγωνη η γραμμή και μου ζήτησε να τον βάλω στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας το 96. Αυτό δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς, ούτε ο ίδιος ο Βελόπουλος. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί ο Βελόπουλος κινείται πολύ πιο αριστερά από ότι ο Καμένος. Ο Καμένος λοιπόν από την πολύ δεξιά, ναι, δεξιά, ήταν το αγαπημένο παιδί σου, θυμίζω, της Βασιλικής Ενώσεως του πατέρα, πώς τη λένε αυτήν την Ευρωβουλευτήνα, Κουντουρά, το αγαπημένο. Έγινε εταίρος με τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα? Ο Βελόπουλος με τον Βορίδη δεν έχουν αυτές τις αποστάσεις. Ήταν ένας συντηρητικός σοσιαλιστής που μετεπίδησε συνεχεία σε εμάς. Αυτά είναι. Μην ψάχνουν να βρουν φαντάσματα. Πολλές διευκρινήσεις δώσατε. Πολλά μηνύματα. Πολλές πολιτικές τοποθετήσεις που τα είχαμε ξεχάσει. Μα Πασόκος. Γιατί ξέρω πώς κινούνται τα νήματα. Μα Πασόκος. Μεγάλο και φανατικός. Και φανατικός Πασόκος. Ο κύριος Βελόπουλος Πασόκος. Και επειδή μίλησαμε Βορίδη Βελόπουλο, μην ξεχάσουμε... Το 96. Ναι, το 96 λέω. Μην ξεχάσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, νούμερο 13. Γενές πλεόνασμα που είχε στόχο το μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα ήταν 3,5 και το πρωτογενές πλεόνασμα που βγάζανε ήταν 6. Όχι, 8 ήταν. Διπλάσιο 8, 13, μήπως ήταν 13. Πάμε στον κύριο Γιώργο Τζαμπέτα να μας απαντήσει. Το έχει τερματίσει, 6. Θέλω να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Κύριε Τσίπρα, ελάτε. Κύριε Τσίπρα, θα σας παρακαλέσω, θα μου μιλάτε με σεβασμό. Δεν είμαστε φίλοι από το δημοτικό ίδιο μας. Ξεκίνησες πολύ καλά. Ψέφτησε ο Τσίπρας και εγώ υπουργός. Παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν σέβεσαι, θα σέβομαι. Με σεβασμό. Αν δεν σας το μάθανε σπίτι σας, θα σας το μάθω εγώ. Ναι, εντάξει. Ναι. Ελάτε να απαντήσει κύριε Τσίπρα. Απαντήστε κύριε Τσίπρα. Τι ύφος είναι αυτό? Έτσι, μπράβο. Το ύφος αυτό στο σπίτι σου το σπιτικό. Αχ, αν δεν το έμαθε στο σπίτι, θα το μάθει ο κύριος Γεωργιάδης. Εντάξει, αυτά δεν εγώ τα αποσυνδέω από τις σημερινές ανάγκες. Ο Άδωνης είχε πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα στο Γιάννη Παπαγιάννη. Το Σάββατο στη νέα του εκπομπή, ναι, Πολιτική Αρτηρία, που θα μπορούσαμε έτσι να τα ακούσουμε. Τώρα το τι λέει με το Τσίπρα, αυτά είναι δεύτερο πράγμα. Και πάμε να κλείσουμε πριν περάσουμε στα υπόλοιπα. Ο κύριος Μαρινάκης στον κύριο Ηλιόπουλο. Και εκεί είχαμε μια ένταση. Πρώτη κύριε Μαρινάκη, θα είχατε κοπεί στο πρώτο έτος, θα είχατε κοπεί. Μάλλον περνάτε μαθήματα όπως η ΟΝΕΤ που περνάγατε με σκονάκια, περάσατε μαθήματα κύριε Μαρινάκη. Με τα σκονάκια της ΟΝΕΤ περάσατε τα μαθήματα. Με τα σκονάκια της ΟΝΕΤ. Εγώ προσωπικά, με αυτά που λέτε, εγώ τελειώσει το πανεπιστήμιο, δουλεύω από 22 ετών, έχω ένσημα. Εγώ τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, έχω ένσημα. Έχω δικό μου γραφείο και έχω ένσημα. Και η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος 35 χρονών που μπορεί να έχει σπουδάσει, την ίδια στιγμή δεν μπορεί να έχει και 15 χρόνια ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Μην βάλουμε να μετρήσουμε τα ένσημα, γιατί εγώ δεν είμαι από τα 22 μου σε πορείες με πανό. Ρετεφέρι, 35 είναι δυνατόν να έχει ένσημα, εφόσον σπουδάζει? Βεβαίως είναι. Βεβαίως. Μα σπουδάζει. Βεβαίως και μπορούσε. Μπορούσε και να σπουδάζει και να δουλεύει. Ποιος το αποκλεί αυτό? Και καλά το απάντησε. Εγώ δεν έτρωγα τις ελεύθερες ώρες σε πορείες. Μπορούσε και δούλευα. Η οποιαδήποτε σύγκριση αποπειράται η αριστερά θα βγαίνει ηττημένη εάν η άλλη πλευρά είναι αρκούντως διαβασμένη. Διαβασμένη λέτε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πόσο διαβασμένοι είμαστε εμείς στα θέματα υγείας τώρα και ομορφιάς. Όλα αυτά να τα συνδυάσουμε και να περάσουμε μετά στα εθνικά. Βεβαίως. Εγώ συστήλησαν σήμερα για να δούμε τα σημαντικά γεγονότα που έχετε εντοπίσει κι εσείς. Και ξεκινάμε από την Αμερική. Το 1931 για το πανικό... Το 1931 με τον ΠΑΜ. Το ΠΑΜ εξετάθηκε στην Ελλάδα. Χρεοκοπία. Και κλείσαν εταιρείες, χρηματιστηριακές, το χρηματιστήριο και όλα. Πανικός, όταν λέμε πανικός. Πανικός 1931. Σαν και σήμερα και πρόσφατα, το 1999, πάλι Σεπτέμβριο, χτύπησε ο ιός του χρηματιστηρίου. 1957, το 1957 ο Καραμαλής ξεκινάει τις διαδικασίες για μεταφορά του αεροδρομίου από το Χασάνι, από το ελληνικό. Και βεβαίως στο τέλος προεκρίθη να πάει στα Σπάτα. Τώρα, ο Καραμαλής το ξεκίνησε, Ελευθέριος Βενιζέλος το ονόμασε, πώς το λένε, η προοδευτική παράταξη. Λοιπόν, τι έκανε ο Βενιζέλος δεν πάω να καταλάβω. Ξέρω όμως ότι ο Καραμαλής είναι αυτός που το ξεκίνησε. Και επί Καραμαλή γιγαντώθηκε η Ολυμπιακή που είχε το θάρρος να δώσει την ΤΑΕ στον Ωνάση, τα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη. Το 57, μάλιστα. 1961 ιδρύεται η Ένωση Κέντρου με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στη διοικούσα επιτροπή μετέχουν ο Νόβας, ο Κατσότας, ο Κωστόπουλος, ο Παλτατζής των Αγροτικών, ο Σάμπας Πολίτης, ο Στέφανος Στεφανόπουλος, ο Ηλίας Τσίδη Μόκορ. Από αυτούς της δικούσας επιτροπής, ο Νόβας Αθανασιάδης έλαβε εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως από τον Κωνσταντίνο. Ο Στεφανόπουλος ομοίως έγινε πρωθυπουργός, αλλά και ο Ηλίας Τσίδη Μόκορ. Θέλω να πω πόσο ρευστά είναι έτσι τα πράγματα, ρευστά. Δεν είναι ο μεγάλος Σοφοκλής Βενιζέλος, τον θεωρώ μεγαλύτερο του πατέρα του εγώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, από τους 5-6... οι τρεις την κάναμε ελαφρά πηδηματά και αυτή είναι η πολιτική. 1961, μάλιστα. Μπράβο. Και πάμε στον αθλητισμό. Έχετε συγκεντρώσει 1936. Σαν και σήμερα, Σοφία, γεννήθηκε ο μεγαλύτερος αθλητής του προηγούμενου αιώνα. Σε 4 Ολυμπιάδες, χρυσό μετάλλιο. Ο Έρτερ. Για να πάμε να δούμε ένα αφιέρωμα. Από τον κόσμο του αθλητισμού μπορεί να πέρασαν πολλοί υπεραθλητές, αλλά το επίτευγμα του Αλ Έρτερ, του Αμερικανού, δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς, τουλάχιστον στον κλασικό αθλητισμό. Για 4 διοργανώσεις στη σειρά κέρδιζε χρυσό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα, στο δίσκο. Μάλιστα, αφού αποσύρθηκε από τους αγωνιστικούς χώρους, είχε βάσιμες ελπίδες για ένα 5ο θρίαμβο, εάν δεν μεσολαβούσε το αμερικανικό μποϊκοτάζ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μόσχα το 1980, παρακαλώ. Ξεκίνησε την αθλητική σταδιοδρομία του το 1954 και την τερμάτισε το 1986, στα 50 του χρόνια ρίχνοντας 67-82. Μετά τον θρίαμβό του στο Μεξικό το 1968 αποσύρθηκε από τους στίβους για να ξαναγυρίσει σε αυτούς 10 χρόνια αργότερα και να πετύχει το 1980 στα 44 του χρόνια ατομική επίδοση 69-46. Κατέρριψε 4 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ δισκοβολίας με 61-10, 62-45, 62-82, 62-94 και κατάφερε στα 44 να κάνει 69-46. Ο αθλητής που ήξερε να κερδίζει τους μεγάλους αγώνες και να επιβάλλει την έντονη του προσωπικότητα στους αντιπάλους του. Ο Έρτερ λάτρευε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Ελλάδα και δεν έπαβε να μιλά για αυτήν. Η άλλη του μεγάλη αγάπη ήταν η ζωγραφική. Υπέφερε σε όλη του τη ζωή από αρτηριακή πίεση. Στη συνέχεια παρουσίασε προβλήματα στην καρδιά. Οι γιατροί του συνέστησαν εγχείρηση, αλλά αυτός αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι έχει ζήσει γεμάτος τη ζωή. Πέθανε στη Φλόριντα την 1η Οκτωβρίου του 2007. Πολύ ωραίο το αφιέρωμα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Μεγάλος αθληταράς. Ναι, το διαπιστώσαμε και από το ρεπορτάζ. Η εκπομπή «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος» σας θυμίζει κάτι? Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το 1991. Δυσκολίες έχει, όλα τα επαγγέλματα έχουν δυσκολίες, δεν είναι μόνο το θέατρο. Αλλά πιστεύω ότι αν έχεις τσαγανό και αν έχεις ταλέντο, θα προχωρήσεις, θα πας σε μια σχολή και εκεί είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα σου πούνε πώς θα βαδίσεις. Ειδικά εσύ είσαι ένα δείγμα ενός πλάσματος που ξεκίνησε χωρίς καμιά βοήθεια. Και ξεκίνησε και πολύ, εγώ ξεκίνησα λίγο αλλιώτικα, γιατί πήγαινε για χώρο, μετά από το χώρο δεν έγινε ο χώρος και μπλέχτηκα με τον κινηματογράφο, βγήκα θέατρο και ξεκίνησα έτσι. Αλήθεια, Μάρθα, ποια ήταν η πρώτη ταινία που γύρισες? Η άγνωστος. Με σκηνοθέτη? Τον Αρέστη Τελάσκο. Γι' αυτό ήθελα να το πεις, γιατί... που τον αγαπάμε όλοι και πραγματικά ήμουν πολύ μικρή, όντως ήμουν πολύ μικρή, αλλά μεγαλώνει, όχι μεγαλώδυφνα πάντα από πιτσιρίκα και κάναμε μια σχολική παράσταση και αυτή τη σχολική παράσταση που την έκανε ο Θάνος ο Τράγκας, Θεός χωρέστον, που στο σχολείο μας έκανε υποκριτική και μας ανέβαζε κάποιες παραστάσεις, είπε στον Ορέστη, έλα, έχω κάποια κορίτσια, έλα να τα δεις. Σαν και ήταν, να ήταν χθες. Ξέρεις ποιος ήταν τότε ο βοηθός που πήγαινε τα χειρόγραφα μέσα του Κώστα του Καραγιάννη, που έφερνε τους καφέδες στην εκπομπή αυτή? Ποιος ήταν? Ποιος ήταν? Ο Γιώργος ο Λιάγκας. Σε αυτή την εκπομπή ήταν ενταγμένος και τον θυμάμαι πάντα και δεν είχαμε και κοντά τότε το καφενείο και έτρεχε, έφερε τα χειρόγραφα, τα αποκόμματα, όλα αυτά. Από το 1999 όμως μέχρι το 2022 είδατε άλματα. Βέβαια, μέσα στις 30 χρόνια, 31 χρόνια, είχε μια μεγάλη εξέλιξη, που θέλω να πιστεύω θα συνεχιστεί και την φετινή χρονιά. Καθά μέχρι τώρα η ΦΕΗ. Είναι άλλα. Διαφορετική προσπάθεια. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στο 1996. Στην παραγωγή λοιπόν ήταν ο Γιώργος Λιάγκας. Η κηδεία σήμερα δεν μπόρεσα να πούμε πολλά. Θα τα δούμε στο δελτίο ειδήσεων της Ελισάβετ. Βέβαια, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Από το πρωί, όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και διεθνής τύπος ασχολείται με ποιος βρέθηκε, ποιος δεν βρέθηκε. Ακόμα είναι σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά το πανικό που δημιούργησε ο Παύλος, μιλώντας για τη Βασίλισσα στο BBC, και από κάτω είχε τη Λεζάντα διάδοχος της Ελλάδας. Τι είναι αυτό? Δεν το έβαλε ο Παύλος. Δεν το έβαλε ο Παύλος, αλλά το κάλεσε. Τι με ενδιαφέρει τη BBC. Μπορεί να έλεγε και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Όχι Αρχιεπίσκοπος. Εντάξει τώρα, δηλίζουνε. Όταν χρόνια λέγαμε ο Αλέξανδρος της Ιουγκοσλαβίας, ο Αλέξανδρος, δεν υπήρχε Ιουγκοσλαβία και λέγαμε. Ο διάδοχος, μα υπήρχε βασιλεία στην Ιουγκοσλαβία. επί Μιλόσεβιτς, ο διάδοχος, λέγαμε, τι να κάνουμε τώρα. Και είπε τώρα... διάδοχος και κάτι έγινε. Να, τώρα είναι το πλάνο αυτό από την κηδεία σήμερα, όλη η οικογένεια. Για κοίτα, 76 ετών η Βασίλισσα προστέκεται, η Μαρία η Σαντάλη η αριστοκράτισσα και η, τρίτη γενιά. Ακριβώς. Μητέρα, γιος, η σύζυγος και η κόρη του. Και η εγγόνα της Ανάς Μαρίας. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο αυτά. Τα υπόλοιπα. Αύριο τα σπουδαιότερα. Θα σας δείξω και μην ξεχάσεις από σήμερα, αν έχεις κανένα στάθη, να του πεις χρόνια πολλά. Σήμερα. Ναι, βέβαιως αύριο είναι το Αγίου Ευσταθίου, κυρία Σοφία. Παραμονή σήμερα, αύριο το Αγίου Ευσταθίου. Και σε παρακαλώ να έρθεις διαβασμένη, έχοντας ένα κατάλογο που υπάρχουν ναοί του Αγίου Ευσταθίου, για να το πούμε στους τηλεθεατάς μας. Και σήμερα η μέρα μου ξεκίνησε με μια πολύ ευχάριστη κουβέντα. Με πήρε ο φίλτατος, σεβασμιότατος πρώην Καλαβρίτων, κύριος Αυρόσιος, και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία... Αυτό έπρεπε να το πείτε στην αρχή. Βέβαια, όταν τέτοια μεγάλα μυαλά προχωρημένα σου ανοίγουν μια κουβέντα, έστω από το τηλέφωνο, εφραίνεται η καρδιά σου και ζεσταίνεται η ψυχή σου. Κυρία Σοφία. Άρα, λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε για το body relief, γιατί αλλάζει ο καιρός, αρχίζουν τα πονάκια, κάτι ρευματάκια.